Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε. Λοιπόν, δεύτερο vlog μας, πέμπτη σήμερα. Και όπως είδατε και στον τίτλο, θα σας προτείνω κάποια τραγούδια που μου αρέσουν εμένα χριστουγεννιάτικα και ελληνικά και ξένα. Στο σύνολο είναι 30. Θέλω όμως κάτι στα σχόλια από τα τραγούδια που θα σας πω να μου πείτε ποια ξέρετε και ποια δεν ξέρετε και ελπίζω να τα ακούσετε όσα σας προτείνω. Λοιπόν, το πρώτο εννοείται ότι είναι από τη Mariah Carey, All What For Christmas. Το δεύτερο είναι Last Christmas του George Michael. Εννοείται λατρεμένο τραγούδι, λατρεμένος τραγουδιστής και ποιος δεν το έχει ακούσει και ποια βασικά αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Το επόμενο είναι πάλι της Mariah Carey, το Santa Claus Is Coming To Town. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ακούω έτσι τέτοια μουσική, τέτοιες μέρες κτλ. Και όπως προανάφερα και τον George Michael και η Mariah Carey, είναι από τους αγαπημένους μου ξένους τραγουδιστές. Κάποιους, όχι όλοι, είναι και κάποιοι που έχω και παλιούς και καινούριους, είναι mix. Το επόμενο είναι το Santa Baby της Eartha Kitt. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει και πόσες. Εμένα μου άρεσε πολύ, σας το προτείνω να το ακούσετε. Είναι από τα λίγα. Λοιπόν, το επόμενο είναι μιας καινούργιας τραγουδίστριας, εντάξει, εγώ δεν την ξέρω καλά. Είναι η Christina Aguilera. Και λέγεται The Christmas Song. Πρέπει λογικά να το ξέρετε κάποιοι, κάποιες, εγώ απλά τα ακούω τα Χριστούγεννα, γιατί μου αρέσουν πολύ, όπως έχω ξαναπεί. Το επόμενο είναι παλιό, την εποχή, ας πούμε, της μαμάς μου, όχι ας πούμε, την εποχή, με τον Elvis Presley και λέγεται Blue Christmas Song. Η αλήθεια είναι ότι το άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά μου άρεσε ο Presley, όχι σε όλα του, αλλά και σε αυτό τελικά μου άρεσε. Επίσης, το επόμενο, δεν ξέρω κάποιος από εσάς ξέρει την Brenda Lee. Ούτε εγώ την ξέρω προσωπικά, αλλά άκουσα όσα σε έχω πει τραγούδια, δηλαδή σας λέω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, τα άκουσα ένα προς ένα και γι' αυτό τα έβαλα και στη λίστα με τα αγαπημένα 30 χριστουγεννιάτικα τραγούδια ελληνικά και ξένα. Λοιπόν, και λέγεται Rocking Around the Christmas. Το 8ο είναι τον Queen και λέγεται Thank God It's Christmas. Δεν το περίμενα ότι οι Queen θα έχουν τέτοιο τραγούδι, γιατί τους έχω συνηθίσει αλλιώς. Αλλά εντάξει, οκ. Ήταν μια χαρά, τέλειο τραγούδι. Λοιπόν, ένα το τραγούδι. Και αγαπημένη μου τραγουδίστρια, που το έχω ξαναπεί πιο παλιά, είναι η Ariana Grande και λέγεται το Santa Tell Me. Όταν το πρώτο άκουσα, παιδιά, βασικά όταν είδα το βίντεο κλιπ, ξετρελάθηκα τόσο πολύ που το είχα βάλει μέχρι και ήχο στο κινητό μου. Τόσο πολύ. Μπορεί να το βάλω και πάλι φέτος. Θα δω. Κάποια από αυτά θα διαλύσω και σίγουρα κάποια θα χτυπάει στο κινητό μου. Μετά, ακανικά στα ελληνικά αυτό το επόμενο θα σας πω που είναι το 10ο, αλλά εντάξει, είναι και αυτό αγαπημένο που Δέσποινα Βανδύ τα Χριστούγεννα. Και ποιο, πέστε μου, δεν έχει ακούσει αυτό το τραγούδι. Πείτε μου. Εγώ βασικά το ακούω και μου αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο είναι Holy Night, πάλι της Mariah Carey. Είναι τέλειο, εννοείται. Το 12ο είναι Someday at Christmas του Steve Wonder. Τέλειος τραγουδιστής, όλο το τραγούδι καταπληκτικά, αλλά και τα χριστουγεννιάτικα που έχει πει και αυτά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο που δεν ξέρω ποιος ή ποια το έχει πει, γιατί αυτό η αλήθεια δεν το άκουσα αυτό, εντάξει. Είναι το Merry Christmas Baby και είναι έχει βγει το 2015, αλλά θα κάτσω να το ακούσω αυτό τουλάχιστον. Νομίζεις, έκατσες και δεν τα άκουσα όλα, άκουσα ορισμένα. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Just Like Christmas, ένα συγκρότημα Low, βγήκε το 2016, δεν το ξέρω. Λίγο που το άκουσα, εντάξει, μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν το τραγούδι, αλλά μου άρεσε. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα που το άκουσα όντως πρόσφατα. Είναι ένας καινούριος τραγουδιστής, όπως έχω ξαναπεί και παλιά και μου αρέσει, είναι ο Stan. Και λέγεται φέτος τα Χριστούγεννα, παιδιά, πραγματικά αυτό το τραγούδι με άγγιξε, μου άρεσε πάρα πολύ και το άκουσα και 4 και 5 φορές. Ήτανε τέλειο και σας το προτείνω να το ακούσετε. Λοιπόν, το επόμενο είναι Christmas Song, εννοείται του Frank Sinatra. Κάποιοι θα τον ξέρετε, κάποιοι όχι. Εντάξει, αυτά είναι αναλόγως. Το επόμενο λέγεται Fairy Tale of New York.
Και αυτό ωραίο τραγούδι, δεν μπορώ να πω. Πολύ έτσι έγκυς τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Πολύ καλό. Το επόμενο που μου άρεσε πάρα πολύ και είναι το The King, τον The Kings. Father Christmas. Παιδιά, τόσο γλυκό τραγούδι. Εντάξει, να πεις The Kings, που είναι ένα γλυκό τραγούδι. Ναι, είναι αναλόγως ο καθένας πώς θα πιάσει τη μελωδία στο δικό του το αυτή. Και έχω πάντα όποια μελωδία και να ακούσω, μου ακούγεται καλά στο αυτή. Μου αρέσει γενικά. Λοιπόν, μετά έχουμε τα πιο γλυκά Χριστούγεννα της Άτης Αμίου. Τα άκουσα, μου αρέσανε, σας τα προτείνω και εσάς, ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς. Ναι, από εδώ και πέρα τα περισσότερα είναι ελληνικά. Να βάλουμε και κανένα ελληνικό, είναι κάποια καινούργια, είναι κάποια παλιά, είναι και αυτά. Εντάξει, το επόμενο είναι με Θάνο Καλλύρη. Τα Χριστούγεννα με σένα, άλλη τραγουδάρα, πολύ ρομαντικό, πολύ γλυκό, εκείνη στιγμή όπως το άκουγα, με ταξίδεψε κάπως. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς αυτό, ότι όταν ακούτε κάποια τραγούδια να σας ταξιδεύουν, έτσι να κλείνετε τα μάτια και να ονειρεύεστε πράγματα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς. Αυτό θα ήθελα να μου το πείτε κάτω στα σχόλια. Θα ήθελα να το ήξερα. Λοιπόν, το επόμενο είναι από μια αγαπημένη μου τραγουδίστρια που πλέον τώρα δεν ζει στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό, η Καλομήρα. Και είναι τα Χριστούγεννα αυτά. Εντάξει, Καλομήρα, αγαπημένη, γλυκούλα, τσαχπίνα, ζωηρούλα. Και ποιος δεν την έχει συμπαθήσει και ποιος όχι. Εγώ είμαι από τους αυτούς που την έχουν συμπαθήσει και μου άρεσαν όλα τα τραγούδια. Μετά βρήκα ένα που λέγεται Χριστούγεννα Μαγικά. Και το συγκεκριμένο συγκρότημα το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Ήταν η High Five. Ποιος τις θυμάται αυτές? Δεν λέω με κακία κι αυτά. Κι όμως τις θυμήθηκα, παιδιά. Πραγματικά ήταν τέλειες και οι πέντε οι κοπέλες. Τι κρίμα που γκελήθηκε αυτό το συγκρότημα. Το επόμενο, 23ο, τα Χριστούγεννα σημαίνουν από ημισκούμπρια. Θα μου πεις, καλά ρε Μαρία, ημισκούμπρια χριστουγεννιάτικα. Εάν δεν έβαζα και ημισκούμπρια, τότε γιατί το ποιος ο λόγος να μην το βάλω? Δηλαδή, εντάξει παιδιά, ημισκούμπρια είναι όσα χρόνια και να περάσουν, είναι κορυφή. Δεν συζητείτε, δεν το συζητώ αυτό. Μετά εννοείται, αν και αυτό έπρεπε να το βάλω από τα πρώτα, Σάκης Ρουβάς, χρόνια πολλά, γιατί εννοείται ότι Σάκης Ρουβάς μου αρέσει. Και σε ποιον δεν αρέσει, βρείτε μου έναν, ή και σε ποιαν. Λοιπόν, βρήκα και ένα από παλιό ωραίο συγκρότημα, Οι Φίλοι Για Πάντα. Το ξέρετε, θέλω να μου πείτε αν το ξέρετε κάτω στα σχόλια. Τώρα θα σας το λέω, θα σας το λέω συνέχεια, θέλω να μου πείτε και αν λοιπά. Χρόνια πολλά, Χριστούγεννα. Αυτό με άγγιξε πάρα πολύ γιατί μιλάει για φίλους, φίλες και αυτά που είναι μαζί της, γιορτές κτλ. Και μου άρεσε για να... Έτσι το φαντάστηκα να είσαι με παρέα, να γιορτάζεις τα Χριστούγεννα με παρέα, να μην είμαστε μόνοι μας κτλ. Και όντως, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Το επόμενο είναι της Ελένας Παπαρίζου. Να πεις Παπαρίζου, Παπαρίζου έβαλα, ξέρω για ποιο λόγο το έβαλα, εντάξει, θα σας πω εδώ τώρα, αλλά εντάξει. Και λέγεται «Η Άγια Νύχτα». Ωραίο τραγούδι. Ωραία ερμηνεία της Έλενας, δεν μπορώ να πω. Αλλά εμένα μου αρέσει και σε άλλα τραγούδια που την έχω ακούσει και ας μην το λέω συχνά ότι μου αρέσει η Έλενα. Λοιπόν, το επόμενο «Λευκά Χριστούγεννα» ή «White Christmas» της Αλέξιας Βασιλείου. Μπορείς ποια είναι η Αλέξια Βασιλείου. Η Αλέξια Βασιλείου είναι αυτή που έχει πει τη δεκαετία του 90 «Τα κορίτσια ξενυχτάνε», με το Βλάση Μπονάτσου το «Είσαι παιδί μου πειρασμός» και το «Ορκί σου» και αυτά τα τραγούδια. Κάποιοι θα τα ξέρετε σίγουρα. Το επόμενο είναι «Οι καμπάνες χτυπούν» των Ουάν. Και αυτό ωραίο συγκρότημα. Πέντε όμορφα αγόρια. Και κρίμα που χαθήκανε και αυτά. Γιατί έχουν βγάλει πολύ ωραία τραγούδια. Το επόμενο, το πρώτο τελευταίο είναι «Ο Βασίλης πάλι θα έρθει». Εννοείται και την Γαρμπή. Και ποιος δεν ακούει και την Γαρμπή. Και το έχει ερμηνεύσει πάρα πολύ ωραία και είναι και τέλειο. Εμένα προσωπικά, παιδιά, μου άρεσε. Εσάς δεν ξέρω αν σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Και το ακούω ακόμα. Και το τελευταίο, πάλι, είναι Παπαρίζου. Ωραία, ξέρω γιατί πάω σε Παπαρίζου. Λοιπόν, είναι το Chicken Bell Rock Official Song. Και αυτό το άκουσα. Μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, εντάξει. Καλό ήταν, εντάξει. Εντάξει, η ερμηνεία όπως πάντα καλή της Έλληνας, εννοείται. Γενικά όσα τραγούδια σας πρότεινα τώρα και τα 30 είναι τέλειες ερμηνείες όλων των τραγουδιστών και της τραγουδίστριας.
Ελπίζω να σας άρεσαν. Η πρόταση που σας έκανα για να ακούσετε αυτές τις μέρες που είναι γιορτινές, τα τραγούδια αυτά. Μα είστε μόνοι, μόνες, μα έχετε παρέα, το οτιδήποτε. Γιατί όντως αυτά τα τραγούδια πάντα μας κάνουν και ταξιδεύουμε και μας κάνουν να σκεφτόμαστε ευχάριστα πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν και το δεύτερο vlog μας. Ελπίζω να είπαμε να σας άρεσε, να είστε όλοι και όλες καλά και να τα πούμε το Σάββατο με το τρίτο. Γεια σας, παιδιά!